θέλω να πάμε σε ένα φαινόμενο το οποίο διαχρονικά μας προβληματίζει. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη περιοχή, έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει και με την περιφέρεια Κρήτης. Υπάρχει μια επιστημονική έρευνα, μια μελέτη, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 4 χρόνια, το 2019, με την υπογραφή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών σε περιοχές του Ιωνίου, που έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή εντός εισαγωγικών δραστηριότητα, και έχουμε και μια σχετική κάρτα, αν μπορούμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία, που σχετίζεται με τη λαθροθυρία. Πόσα μεταναστευτικά πουλιά έχουν θανατωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πραγματικά, είναι χιλιάδες. Κοιτάξτε λίγο εδώ. Το 2021 θανατώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο Ιόνιο 57.000 τριγόνια. Ακριβώς. Εστιάζουμε στα τριγόνια. Και έχουμε και μία μείωση της τάξης του 80% στον πληθυσμό από το 1980 μέχρι και το 2014. Μεταναστευτικά πουλιά, λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες έχουν θανατωθεί. Η σχετική δημοσίευση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί, έχει βασιστεί, και αξίζει να το πούμε, σε δεδομένα που συνέλεξε το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με τη χρήση ηχοκαταγραφικών αισθητήρων. Και βέβαια εστιάζουμε λίγο στο τριγώνιο, πληθυσμός το οποίο έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πάμε στην κυρία Νάντια Σιδέρη, είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής πολιτικής για την προστασία ειδών της Ορνιθολογικής Εταιρείας. Την καλησπέρα μας, κυρία Σιδέρη. Γεια σας, καλησπέρα. Όταν ξεκινούσατε αυτή τη μελέτη, όταν εκπονήσατε τον αρχικό σχεδιασμό, ήσασταν υποψιασμένοι για τα αποτελέσματα τα οποία θα παίρνατε αυτό το διάστημα στα χέρια σας και έχουν να κάνουν με έναν ανθρώπινο παράγοντα και με μια ανεξέλεγκτη λαθροθυρία? Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ότι πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό και είναι γνωστό σε όλους. Δηλαδή το ξέρουν όχι μόνο οι κάτοικοι των νησιών. Υπήρχε σε προηγούμενα χρόνια, όσο ήταν ακόμα επιτρεπόμενο το ανοιξιάτικο κυνήγι, δηλαδή πριν το 1983, γιατί έχει ήδη 4 δεκαετίες που έχει απαγορευτεί το ανοιξιάτικο κυνήγι. Είναι πλέον λαθροθυρία, αν μιλάμε για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της άνοιξης, από τον Μάρτιο. Τέλος Φλεβάρι, λίγη κυνηγητική περίοδος για όλα τα είδη, τουλάχιστον τα πτερωτά θυράματα, όπως τα ονομάζουν οι κυνηγοί, και ξανανοίγει τον Αύγουστο. Οπότε, ό,τι υπάρχει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο από πυροβολισμούς, είναι σίγουρα παράνομη λαθροθυρία. Δυστυχώς, ξέρουμε ότι δεν έχει σταματήσει με κάποιο τρόπο. Με κάποιες εκτιμήσεις λίγο πιο χοντρικές, υπολογίζαμε ότι γύρω στα 30.000 τριγόνια σκοτώνονται κάθε χρόνο. Δυστυχώς, η μελέτη και αυτή η επιστημονική έρευνα που κάναμε όχι μόνο δεν μας διέψευσε, αλλά έδειξε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Τι πρέπει να γίνει, πού θα πρέπει να εστιάσουν οι αρχές και οι εθελοντικές ομάδες στο κομμάτι της πρόληψης και καταστολής εντός πολλών εισαγωγικών μιας παράνομης δραστηριότητας που έχει αυτά τα αποτελέσματα και αυτές τις επιπτώσεις? Σίγουρα θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για κάτι που είναι παράνομο, και αν με ρωτάτε, ας πούμε, πώς θα σταματήσουν οι κλοπές, θα σας πω ότι ναι, προφανώς πρέπει να συλλάβουμε κάποιους κλέφτες. Οπότε, αντίστοιχα, για να σταματήσει η λαθροθυρία, θα πρέπει κάποιοι λαθροθύρες είτε να συλληφθούν, είτε να δουν κάποια πρόστιμα, είτε κάποια οποιαδήποτε αλλαγή σε ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Γιατί το business as usual, αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής, είναι ότι ακούμε εξαγγελίες από την εκάστοτε κυβέρνηση, από τη διοίκηση, για την πάταξη της λαθροθυρίας, αλλά τελικά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αυτά είναι δηλώσεις μόνο για να ακούει ο κόσμος, αλλά πρακτικά δεν γίνεται τίποτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνετε, και έτσι θέλω να ολοκληρώσουμε λίγο την συζήτησή μας εδώ στους κριτικούς τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης, ποιο είναι?
Αυτό που θέλω να, στο οποίο θέλω να εστιάσω σίγουρα είναι ότι πρέπει να έχουμε όλοι λίγο στο μυαλό μας ότι η βιοπικιλότητα της Ελλάδας είναι κάτι το οποίο ανήκει σε όλους μας, αλλά ανήκει κυρίως στις επόμενες γενιές. Οπότε, αν θέλουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να συνεχίσουν να βλέπουν τριγώνια στον ουρανό και διάφορα άλλα είδη, γιατί όλα τα είδη μειώνονται αρκετά αυτή την περίοδο, ή τουλάχιστον πολλά εξ αυτών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια πιο συνειδητή συμπεριφορά. Δηλαδή, εγώ θα προσπαθούσα να καλέσω τους ίδιους τους λαθροθύρες να σταματήσουν να το κάνουν. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί σκέφτονται κάπως διαφορετικά από εμάς, δυστυχώς, σκέφτονται ότι δεν θέλουν να αλλάξουν κάτι το οποίο έχουν συνηθίσει εδώ και χρόνια, χωρίς να προσαρμοστούν βέβαια στο ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Γιατί αν κυνηγούσαν οι παππούδες τους το 1950, σίγουρα δεν είναι η ίδια κατάσταση με το 2030. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλαγή νοοτροπίας και να στηρίξουμε τη νέα γενιά, να βοηθήσουμε λίγο από την εκπαιδευτική διαδικασία και μέσω αυτής να αλλάξει λίγο η κουλτούρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σιδέρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.